Άλλη είναι η φυσική αγάπη που έχει η ψυχή και άλλη εκείνη που έρχεται σε αυτήν με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Λέγει, ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής στο βιβλίο του τα 100 πρακτικά κεφάλαια, τα οποία υπάρχουν στον πρώτο τόμο της Φιλοκαλίας. Και συνεχίζει ο Άγιος και λέγει, η πρώτη, δηλαδή η φυσική αγάπη, κινείται όταν θέλουμε, ανάλογα με τη θέλησή μας. Και γι' αυτό εύκολα λαϊλατείται από τα πονηρά πνεύματα, όταν δεν κρατάμε με τη βία την αγαπητική μας προαίρεση. Η άλλη όμως, που γίνεται από το Άγιο Πνεύμα, διεγείρει τόσο πολύ την ψυχή προς την αγάπη του Θεού, ώστε όλα τα μέρη της ψυχής να προσκολώνται με ανέκφραστο τρόπο στην αγαθότητα του Θείου Πόθου, με μια απέραντη απλότητα διαθέσεως. Γιατί τότε ο νους, γεμάτος από την πνευματική ενέργεια, σαν να κυοφορεί, αναβλύζει κάποια πηγή αγάπης και χαράς. Δηλαδή, μας λέγει ο Άγιος, πως θα πρέπει να προσέχουμε και να χρησιμοποιούμε την αγαπητική μας δύναμη, τη φυσική αγαπητική δύναμη, με πολύ προσοχή και να μην καταλύεται αυτή, να μην καταλαμβάνεται, να μην γίνεται έρμεο έτσι και εχμάλωτη από τους δαίμονες. Γιατί αν δεν προσέξει ο άνθρωπος και δεν χρησιμοποιήσει σωστά την αγαπητική δύναμη, τότε μπορεί εύκολα αυτή η αγαπητική δύναμη να γίνει αντικείμενο εκμεταλλεύσεως από τους δαίμονες. Και εδώ αξίζει να δούμε κάτι που λέγει ο Άγιος Νεκτάριος. Ο Κύριος, λέγει, παίρνει την αγάπη μας και την μεταβάλλει σε θείο έρωτα. Την φυσική, δηλαδή, αγαπητική δύναμη που έχουμε, αν τη δώσουμε στον Κύριο και εργαστούμε σύμφωνα με τις Άγιες Συντολές Του, τότε αυτή η αγάπη, η φυσική, γίνεται θείος έρωτας. Θα λέγαμε, αναβαθμίζεται, τελειοποιείται και μέσα της αποκτά το στοιχείο, θα λέγαμε, του ακτίστου. Γίνεται άκτιστη αγάπη, θεϊκή αγάπη, η οποία κάνει τον άνθρωπο να αγαπά εξ όλης ψυχής και καρδίας και διανοίας τον Θεό. Ο διάβολος πάλι, λέει ο Άγιος Νεκτάριος, παίρνει την αγάπη μας, αυτή την φυσική αγαπητική δύναμη που έχουμε, αν δεν προσέξουμε, και την μεταβάλλει σε σαρκικό έρωτα. Μας κλέβει δηλαδή αυτό το χάρισμα, αυτό το δώρο του Θεού, τη δυνατότητα να αγαπάμε, και αντί να την κατευθύνουμε αυτή την αγαπητική δύναμη προς τον Θεό, όπως πρέπει, την κατευθύνουμε προς τα κτίσματα, είτε προς έναν άνθρωπο, είτε προς τον εαυτό μας, πρωτίστως προς τον εαυτό μας, είτε προς τα άλογα, προς τα υλικά πράγματα ή ακόμα και προς ζώα. Ο διάβολος λοιπόν παίρνει αυτή την αγάπη μας και την μεταβάλλει, λέγει ο Άγιος Νεκτάριος, σε σαρκικό έρωτα. Θέλει πολύ προσοχή για να μην παγιδευτείτε από τον πονηρό. Προσέχετε το αίσθημα της αγάπης, γιατί όταν η καρδιά δεν θερμαίνεται από καθαρή προσευχή, η αγάπη κινδυνεύει να γίνει σαρκική και αφύσικη και να σκοτώσει το νου. Και έτσι ο άνθρωπος, αντί να πραγματώσει το σκοπό της ζωής του, που είναι το κατ' εικόνα, παγιδεύεται από τον πειρασμό και κυλιέται στη σαρκικότητα και στα σαρκικά πάθη. Ας δούμε πώς το λέγει και στο πρωτότυπο ο Άγιος. Άλλη εστίν, λέγει, η αγάπη της ψυχής, η φυσική, και άλλη η εκ του Αγίου Πνεύματος, αυτή
εκδοτική, δηλαδή σε αυτήν προσγεινωμένη. Άλλη είναι η φυσική αγάπη της ψυχής και άλλη εκείνη η οποία συμβαίνει σε αυτήν από την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Η θεϊκή αγάπη, ο θείος έρωτας, είναι δηλαδή δωρεά του Αγίου Πνεύματος, αλλά δίδεται βέβαια σε αυτούς οι οποίοι θέλουν να αγαπήσουν τον Θεό και διαφέρει από την φυσική αγάπη. Η μεν γαρ και εκ της ημετέρας, ότε θέλουμεν συμμέτρος κινείται θελήσεως. Η μεν φυσική αγάπη και όταν θέλουμε κινείται από εμάς τους ίδιους, από τη θέλησή μας, υποκινείται αναλόγως με τη δική μας θέληση. Διόπερ και ευχερός υπό το πονηρό πνευμάτων, η νίκα μη βία κρατώμεν της εαυτών προαιρέσεως διαρπάζεται. Γι' αυτό ακριβώς, επειδή εξαρτάται δηλαδή και από εμάς αυτή η φυσική αγάπη και από τη θέλησή μας, εάν δεν προσέξουμε και δεν συγκρατήσουμε σωστά αυτή την αγάπη και δεν τη χρησιμοποιήσουμε σωστά κατά την καλή θέλησή μας για το καλό, για το αγαθό, για το Θεό, διαρπάζεται αυτή η αγαπητική δύναμη από τα πονηρά πνεύματα. Ο Σάρκης, όσες φορές δεν συγκρατούμε με τη βία τη δική μας προαίρεση. Θα πρέπει ο άνθρωπος δηλαδή να έχει αυτοκυριαρχία και να μην αφήνεται έτσι σε ένα συναισθηματισμό, στη φυσική αυτή αγάπη, χωρίς να βάζει μέσα και τη λογική και την θέλησή του. Γιατί τότε αυτή η φυσική αγάπη διαρπάζεται από τους δαίμονες και καταντά να γίνει σαρκική εμπαθής αγάπη. Ιδε το σούτον εκέει την ψυχήν προς την αγάπη του Θεού, η κατά Θεόν αγάπη, ο Θεός έρωτας, τόσο πολύ λέει εκέει, ανάβει φωτιά στην ψυχή για την αγάπη του Θεού, ώστε πάντα τα της ψυχής μέρη, τη του Θείου πόθου, αλαλίτο εγκολάστε Χριστότητη. Όλα τα μέρη της ψυχής προσκολώνται στην άφατη αγαθότητα του Θείου Πόθου, με μια άπειρη απλότητα της εσωτερικής μας καταστάσεως, ένα πύρο τινή απλότητη διαθέσεως. Ο άνθρωπος, αγαπώντας τον Θεό, γίνεται, θα λέγαμε, πραγματικά απλός, γιατί ο Θεός είναι απλός. Και με τον Θείο Έρωτα εξομοιώνεται και ο άνθρωπος με τον Θεό, που είναι αγάπη, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ο Θεός αγάπη εστί. Όσο ο άνθρωπος αγαπά με τον Θείο Έρωτα τον Θεό, τόσο εξομοιούται με τον Θεό και τόσο και γίνεται απλούς όπως ο Θεός ομοιάζει και πετυχαίνει τον προορισμό του, δηλαδή το καθομοίωση, ομοιάζει στον Θεό. Εγκύμων γάρ όσπερ ο νους τότε, υπό της πνευματικής ενεργίας γινόμενος, πηγήν την αγάπης και χαράς αναβλύζει. Γενόμενος τότε ο νους λέει, ωσαν ακριβώς να κυοφορεί. Όταν ο νους έχει μέσα του την αγάπη στον Θεό, είναι σαν να κυοφορεί από την πνευματική Θεία ενέργεια και αναβλύζει κάποια πηγή αγάπης και χαράς. Ο ίδιος ο άνθρωπος, μετά έχοντας τον Θείο Έρωτα, μοιάζει σαν μια πηγή η οποία αναβλύζει χαρά και αγάπη. Και τότε αυτός ο άνθρωπος, ομοιάζοντας τον Θεό, αγαπά και όλα τα πλάσματα του Θεού και όλους τους ανθρώπους. Γι' αυτό η οδός για να αγαπήσουμε σωστά τον συνάνθρωπο είναι να τηρήσουμε τις Θείες Εντολές. Οπότε αγαπούμε τον Θεό και ανάβει μέσα μας ο Θείος Έρωτας. Και δια του Θείου Έρωτος φτάνει ο άνθρωπος να αγαπά σωστά και όλα τα δημιουργήματα του Θεού και φυσικά πρωτίστως όλα τα παιδιά του Θεού, δηλαδή όλους τους ανθρώπους. Όσο μεγαλύτερη είναι η αγάπη, λέει ο Άγιος Ιλωανός, ο Αθωνίτης, τόσο μεγαλύτερη είναι η οδύνη της ψυχής. Γιατί ο άνθρωπος που αγαπάει αληθινά τον Θεό, βλέπει την ατέλειά του, βλέπει πόσο μακριά είναι από τον Θεό, πόσο αχάριστα έχει συμπεριφερθεί απέναντι στον ευεργέτη του και πόσο άθλια έχει συμπεριφερθεί και στα παιδιά του Θεού. Και γι' αυτό έχει πόνο και οδύνη και πένθος, κατά Θεόν πένθος. Όσο πληρέστερη, πάλι λέει ο Άγιος Ιλωανός, είναι η αγάπη, τόσο πληρέστερη είναι και η γνώση. Εννοεί την πνευματική γνώση.
είναι τόσο πληρέστερη, τόσο τελειότερη, όσο πληρέστερα και τελειότερα ο άνθρωπος αγαπά τον Θεό. Γιατί ο Θεός είναι η πηγή κάθε γνώσεως, κάθε σοφίας, είναι η αυτοσοφία. Όσο φλογότερη πάλι, λέει ο Άγιος Σιλουανός, είναι η αγάπη, τόσο εμπειρότερη είναι η προσευχή. Όσο περισσότερο και με μεγαλύτερο πόθο ο άνθρωπος λατρεύει τον Θεό, αγαπά τον Θεό, τόσο και η προσευχή του είναι θερμότερη. Όσο ο άνθρωπος δεν αγαπά τον Θεό, τόσο και η προσευχή του είναι ψυχρότερη. Όσο τελειότερη είναι η αγάπη, λέει πάλι ο Άγιος Σιλουανός, τόσο αγιότερος είναι ο βίος. Γιατί ο άνθρωπος που αγαπά τον Θεό, προσέχει να μην λυπήσει τον Θεό με κάποιο σφάλμα, με κάποια αμαρτία. Οπότε γίνεται όλο και πιο άγιος, προσέχοντας και την παραμικρή λεπτομέρεια της ζωής του, για να μην λυπήσει τον Θεό που τόσο αγαπάει και που έχει αισθανθεί και πόσο τον αγαπάει εκείνος, ο Θεός δηλαδή το πλάσμα του, που το αγαπάει άπειρα. Το μέτρο, λέει και ο Αββάς Ισάκος Ήρος, κατά το οποίο προσευχόμαστε καρδιακά, κατά το ανάλογο μέτρο έχουμε φτάσει και στην αληθινή αγάπη, γιατί η καρδιακή προσευχή φανερώνει τη μεγάλη καρδιακή αγάπη που έχει ο άνθρωπος στον Θεό. Η πνευματική αγάπη, λέει ο Άγιος Ισάκος Ήρος, είναι καρπός της προσευχής. Η αγάπη αρχίζει από την θέα της κατά την προσευχή και οδηγεί το νου αχόρταγα στον πόθο της. Όταν ο άνθρωπος κάνει υπομονή στην προσευχή χωρίς αμέλεια, ακηδεία, οπότε μόνο προσεύχεται μέσα σε σιωπηλά ενθυμήματα της διανοίας με θεϊκή πείρωση και θέρμη. Όσο ο άνθρωπος προσεύχεται και παραμένει στην προσευχή, καταπολεμώντας την αμέλεια, την ακηδεία, τόσο αγαπάει τον Θεό. Βλέποντας δια της προσευχής τον Θεό και την αγάπη του Θεού σε Αυτόν, τόσο και περισσότερο τελειοποιεί την προσευχή, την κάνει θερμότερη και τόσο τελειοποιεί και την αγάπη προς Αυτόν. Όποιος, λέει πάλι ο Άγιος Ισάκος Ήρος, έχει για τσακμάκι την πίστη στο Θεό και για ίσκα την ταπείνωση, ανάβει στην ψυχή του τη φωτιά του Πνεύματος. Αυτή η φωτιά είναι η κατά Θεόν αγάπη. Μας λέγει εδώ ο Αββάς Ισάκ πως φτάνουμε στον Θείο Έρωτα. Όταν υπάρχει η πίστη, η ορθόδοξη πίστη στον Θεό και η ταπείνωση, τότε ο άνθρωπος προσευχόμενος και τηρώντας τις εντολές, ανάβει μέσα του τη φωτιά του Αγίου Πνεύματος ή μάλλον αναζωπυρώνει τη φωτιά που άναψε το ίδιο το Πνεύμα το Άγιο κατά την ημέρα της βαπτίσεώς του και του Αγίου Χρίσματος που δέχτηκε όταν εισήλθε μέσα στην Αγία μας Ορθόδοξη Εκκλησία. Αυτή η φλόγα αναζωπηρούται με την ορθόδοξη πίστη, την ταπείνωση και την ορθόδοξη ζωή και μάλιστα με την θερμή προσευχή. Ο αληθινός έρωτας για τον Θεό, λέει και ο Μέγας Φώτιος, και η τέλεια αγάπη και στοργή προς τον πλησίον εμπεριέχουν μέσα τους τις πραγματοποιήσεις και των άλλων εντολών. Το παρουσιάζει αυτό και ο Λόγος του Κυρίου που λέει για αυτές, για την εντολή δηλαδή της αγάπης προς τον Θεό και προς τον πλησίον. Εν ταύτες τις δυσήν εντολές, σε αυτές τις δύο εντολές, όλος ο νόμος κρέμαται και οι προφήτες. Συνοψίζεται όλος ο νόμος και οι προφήτες στη διπλή εντολή της αγάπης προς τον Θεό και προς τον πλησίον. Αυτός λοιπόν που αποδέχεται το θεϊκό έρωτα και αγαπάει και ανέχεται τον πλησίον του σαν τον εαυτό του, αυτός θα αγαπήσει πάρα πολύ τους γονείς του και μετά Θεόν θα τους τιμήσει πάρα πολύ. Θα φυλάξει καθαρά όχι μόνο τα χέρια του από συγγενικά αίματα και φόνους, αλλά και τη γλώσσα του και τις σκέψεις του από μια τέτοια πράξη. Ούτε πρόκειται αυτός να κλέψει, γιατί κανένας δεν έγινε κλέφτης αυτού τον οποίον αγαπά και τον προστατεύει σαν τον εαυτό του. Ούτε ξένο γάμο θα καταστρέψει, ούτε επίουρκος θα γίνει, ούτε θα ψευδομαρτυρήσει εναντίον του πλησίον του. Γενικά δεν θα αρχίσει πρώτος να δικεί τον πλησίον του
Και ακόμα και αν ο ίδιος αδικείται, βέβαια, δεν θα τα αποδώσει κακό στο κακό. Γιατί ο άνθρωπος που αγαπά αληθινά τον Θεό, τηρεί όλες τις εντολές του Θεού και επομένως πρωτίστως την εντολή της αγάπης, της συγχωρητικότητας, της ανοχής, της υπομονής που πρέπει να δείχνουμε συνεχώς προς τον πλησίον μας. Εκείνος που έχει την αγάπη του Θεού μέσα του, μας διδάσκει και όσιος άνθιμος της Χίου, όλα τα καλά τα έχει. Όταν τον βρίσουν, υπομένει. Όταν τον αδικούν, μακροθυμεί. Δεν θυμώνει, δεν οργίζεται, δεν αντιδρά, δεν υπερασπίζεται το δίκιο του. Δεν ζητά το δίκιο του. Και το θέλημά του να του κόψουν, το δέχεται. Και δεν επιμένει στη γνώμη του, το οποίο είναι μεγάλο ελάττωμα. Και ό,τι και αν του κάνουν, λέει μέσα του, «Εγώ ήρθα εδώ να υβριστώ, να ονειδιστώ, να υπομείνω τα πάντα για να ακολουθήσω τον Χριστό». Είναι σαν να θυσιάζεται για την αγάπη του Χριστού. Έτσι ειρηνεύει η καρδιά του. Ενώ εκείνος που έχει επιθυμίες και θέλημα, αντιλέγει, θυμώνει, γογγίζει, γκρινιάζει δηλαδή. Δεν έχει υπομονή και όλο πέφτει. Απόδειξης της αγάπης σου προς Αυτόν, θα μας πει τέλος και ο Άγιος Δημήτριος του Ροστόφ, απόδειξη λέει της αγάπης που έχεις προς τον Θεό, είναι η τήρηση των εντολών Του. Αρχή της αγάπης σου είναι η τελωνική ταπείνωση. Πλήρωμα της αγάπης σου είναι η νίκη κατά των δαιμονικών παθών και η κάθαρση της καρδιάς σου. Αποτέλεσμα της αγάπης σου είναι η κατοίκηση στην καρδιά σου εκείνου που είπε «Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον Θεό νόψονται». Το δε Θεό ημών δόξα πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.